Ευχαριστούμε να ανοίξουμε στη σελίδα 18 από το βιβλίο Γένεση και το κεφάλαιο ΚΒ. κεφάλαιο 22, βιβλίο Γένεσης, σελίδα 18. Σελίδα 18, κάτω-κάτω, δεξιά. μετά δε τα πράγματα ταύτα, ο Θεός εδοκίμασε τον Αβραάμ και είπε προς αυτόν, Αβραάμ, ο δε είπε εγώ, και είπε λάβε τώρα τον Υιόν σου, τον μονογενή, τον οποίον ηγάπησας, τον Ισαάκ, και είπαγε στον τόπο Μοριά και πρόσφερε αυτόν εκεί εις ολοκαύτωμα, επί ενός των ωραίων τον οποίο θέλω σοι είπει. δε Αβραάμ το πρωί, εσαμάρωσε τον όνον αυτού και έλαβε μεθ' αυτού δύο εκ των δούλων αυτού, και ισάκ τον ιών αυτού και σκίσα ξύλα δια την ολοκαύτωση, εσηκώθηκε η πήγη στον τόπο τον οποίο είπε προ αυτόν ο Θεό. Τη δε τρίτη μέρα υψώσα ο Αβραάμ του οφθαλμού αυτού, είδε τον τόπο μακρόθεν. Κι είπε ο Αβραάμ προ του δούλου αυτού, σεις καθίσατε αυτού, μετά τη όνου, εγώ δε και το πεδάριο θέλουμε εν ω εκεί, και αφού προσκυνήσομεν θέλουμε να επιστρέψει προ εσά και λαμβώνω Αβραάμ τα ξύλα της ολοκαυτώσεως επέθεσε επί τον Ισαάκ τον Ιών αυτού και έλαβε εις τη χείρα αυτού το πυρ και τη μάχαιρα και υπήγον οι δύο ομού. <coughs> Τότε λάλησε ο Ισαάκ προς Αβραάμ τον πατέρα αυτού και είπε «Πάτερ μου, ο δε είπε «Ιδού εγώ τέκνο μου» και είπε ο Ισαάκ «Ιδού το πυρ και τα ξύλα, αλλά πού το πρόβατο για την ολοκαύτωση» και είπε ο Αβραάμ «Ο Θεός τέκνο μου θέλει προβλέψει σε αυτόν το πρόβατο για την ολοκαύτωση» και πορεύοντο οι δύο μου, αφού δε έφτασε στον τόπο τον οποίον είπε προς αυτόν ο Θεός, οκοδόμησε εκεί ο Αβραάμ το θυσιαστήριο και διέθεσε τα ξύλα και δέσα Ισάκ τον Ισαάκ τον Ιών αυτού, έβαλε αυτόν επί το θυσιαστήριο επάνω των ξύλων και κτίνασε ο Αβραάμ τη χείρα αυτού, έλαβε τη μάχαιρα δια να σφάξει τον Ιών αυτού. Άγγελος δε Κυρίου εφώνησε προς αυτόν εκ του ουρανού και είπε «Αβραάμ, Αβραάμ, ο δε είπε «Ιδού εγώ» και είπε μη επιβάλλει τη χείρα σου επί το πεδάριο και μη πράξει αυτό μηδέν, διότι τώρα εγνώρισα ότι εσύ φοβήσε τον Θεό, επειδή δεν ελυπήθη τον ιό σου το μονογενή διεμέ. Και υψώσα ο Αβραάμ τους οφθαλμού αυτού είδε, και ειδού κρυό όπισθεν αυτού, κρατούμενος υπό το κεράτον αυτού, ει φυτό πυκνό κλαδόν. Και ελθόν ο Αβραάμ έλαβε τον κρυόν και προσέφερε αυτόν ει αυτού και κάλεσε ο Αβραάμ το όνομα του τόπου εκείνου Ιεροβά Ιρέ έως λέγεται και τη σήμερον εν το όριο ο Κύριος θέλει εμφανιστεί και φώνησε δεύτερον ο άγγελος του Κυρίου προς τον Αβραάμ εκ του ουρανού και είπε Όμω είσαι με αυτόν λέγει Κύριος ότι επειδή έπραξα στο πράγμα τούτο και δεν ελυπήθη τον ιόν σου το μονογενή σου ότι ευλογών θέλω σε ευλογήσει και πληθύνων θέλω πληθύνει το σπέρμα σου ως τα άστρα του ουρανού και ως την άμμο την παρατοχήλος της θαλάσσης και το σπέρμα σου θέλει κυριεύσει τα σπήλα των εχθρών αυτού και εν το σπέρμα της σου θέλω ευλογηθεί πάντα τα έθνη της γης διότι υπήκουσα στη φωνή μου και επέστρεψε ο Αβραάμ προς τους δούλους αυτού και σηκωθέντες υπήγον ομού εις βίρ και και κατόκισο Αβραάμ εν βίρ σαβέ, αμήν. Αλληλούια. Ένα μοναδικό γεγονός, αδελφοί, στην ανθρώπινη ιστορία και μέσα στην Αγία Γραφή, ο Αβραάμ, ένας άνθρωπος του Θεού, να έχει έρθει η στιγμή να δοκιμαστεί από το Θεό. Ξέρουμε την ιστορία, τη γνωρίζουμε, αλλά θέλω να δούμε, αδελφοί, με τη χάρη του Χριστού μας, τον άνθρωπο αυτό, πώς στάνθηκε εξ αρχής, στην παρουσία του Θεού, πώς περπάτησε με τον Κύριο στη ζωή του αυτή. Αλλά θέλω να δούμε, αδελφοί, και κάποια λόγια που είπε, τα οποία είναι και για μας σήμερα και για κάθε έναν χριστιανό και για κάθε έναν που επικαλείται το όνομα του Χριστού. Καταρχήν να δούμε ότι ο άνθρωπος αυτός ήταν από την ούρ των Χαλδαίων, Άβραμ ήταν το όνομά του, εξ αρχής είχε γεννηθεί εκεί ο πατέρας του, ο Θάρα, εγέννησε λέει τον Άβραμ, τον Αχόρ και τον Αράν. Τρία παιδιά και ο Αράν γέννησε τον Λότ. Και κάποια στιγμή, αφού παντρεύτηκαν τα δύο του παιδιά, το τρίτο πέθανε, έλαβε λέει ο Θάρα, ο πατέρας, τον Άβραμ, τον Ιώνα αυτού, και Lot, τον ιό του Αράν, εγγονό αυτού, και Σάρα την νύμφη του, τη γυναίκα του Αβραάμ, και εξήλθαν από την ουρ των Χαλδαίων. Βγήκαν από τον τόπο που κατοικούσαν, από τον τόπο τον οποίο έμεναν και φύγαν, χωρίς να ξέρουνε πού θα πάνε. Καταλήξανε στη Χαράν, όπου εκεί πέθανε ο πατέρας του Αβραμ, και εκεί ο Θεός για πρώτη φορά αδελφοί έρχεται και επισκέφτεται τον άνθρωπο αυτό. Διαβάζω στη σελίδα 10, ο δε κύριος από το ΙΒ κεφάλαιο, ο δε κύριος είπε προς τον Άβραμ, «Έξελθε εκ της γης σου και εκ της συγγενείας σου και εκ του οίκου του πατρός σου εις τη γη την οποία θέλω δείξει. Βγες από τον οίκο του πατέρα σου, βγες από εκεί που μεγάλωσες, από εκεί που έζησες, από εκεί που συνήθισες, να ζεις όλα αυτά τα χρόνια που είχες μεγαλώσει, βγες μέσα από εκεί, φωνή Θεού τώρα, έτσι. Και θα σε πάω εγώ σε μια άλλη γη, σε έναν άλλο τόπο, τον οποίον εσύ τώρα δεν τον ξέρεις και δεν κάθισε ο Θεός να του εξηγήσει τον τόπο αυτόν ποιος είναι, απλά του τον υποσχέθηκε. Του τον, επισ... τον υποσχέθηκε. Και θέλω σε κάνει, συνεχίζει ο Θεός, την επαγγελία του προς τον Άβραμ, «Έθνος Μέγα και θέλω σε ευλογήσει και θέλω μεγαλύνει το όνομά σου και θέλεις είστε εις ευλογίαν». Φοβερές ευλογίες, αδελφοί. Φοβερές υποσχέσεις, μάλλον, του Θεού προς έναν άνθρωπο, τον Άβραμ. Ξέρουμε, βέβαια, πολύ καλά, αδελφοί, ότι ο Θεός δεν είναι προσωπολήπτης και διαβάζει πολύ καλά τις καρδιές των ανθρώπων, όπως και τώρα διαβάζει τις δικές μας καρδιές, αδελφοί. Αλλά και το παρήγορο είναι, αδελφοί, ότι διαβάζει καρδιέ όλων των ανθρώπων. Γιατί εμεί δεν ξέρουμε, βλέπουμε το φαινόμενο, αλλά ο κύριο ξέρει τι καρδιές. Και θέλω σε ευλογή, και ευλογήσει του ευλογούντα, σε συνεχίζει ο Θεό, και του καταρωμένου σε θέλω καταραστεί. Και θα ευλογηθούν εν σύ πάσε τη γη. Επαγγελία Θεού, διαστόματο Θεού, σε έναν άνθρωπο, τον Άβραμ. Και τώρα ο Άβραμ στέκεται, αδελφοί, με ένα δίλημα. Να μείνω εδώ, στη Χαράν, να γυρίσω πίσω, στην ούρη των Χαλδαίων, εκεί που μεγάλωσα, ή να υπακούσω στη φωνή Κυρίου του Θεού. Και εμείς αδελφοί, κάποια στιγμή ήρθε φωνή Θεού στη ζωή μας. Όταν επικαλεστήκαμε το όνομα του Χριστού, αδελφοί. Όταν είπαμε «Χριστέ μου, σώσε με». Και κοιτάξαμε το βλέμμα μας στον ουρανό και μάλιστα στο σταυρό του Γολγοθά, εκεί που ο Χριστός έχει σε τις αμαρτίες του, το αίμα του για τις αμαρτίες μας, για τις δικές μας αμαρτίες, γιατί εκείνο ήταν αναμάρτητος, και ακούσαμε τη φωνή του Θεού να μας λέει «Βγες τώρα από τη γη των πατέρων σου». «Βγες τώρα από τα συνηθισμένα και από αυτά που ήξερες». «Βγες τώρα μέσα από την αμαρτία». «Βγες, βγες, φύγε». Γιατί εκεί είναι ο θάνατος, εκεί βασιλεύει ο θάνατος. Εκεί είναι η απώλεια, και θα πας σε μια άλλη γη την οποία εγώ, ο Θεός θα σου δείξω και θα σου φανερώσω την οποία δεν την ξέρεις ακόμα αλλά σιγά σιγά, σιγά σιγά ο, ο Θεός μας τη μαθαίνει αδελφοί, έτσι δεν είναι έτσι δεν κάνει ο Κύριος αδελφοί μας δείχνει τη γη σιγά σιγά την οποία προσμένουμε και εμείς βέβαια αφήσαμε έτσι, αφήσαμε τα παλιά, αφήσαμε την αμαρτία, την καταδικάσαμε στο όνομα του Χριστού, μας ελευθέρωσε ο Κύριος και τον δοξάζουμε και μας έβαλε ο Κύριος σε ένα περιβάλλον Άγιο. Στην Εκκλησία του Χριστού μας έβαλε ο Κύριος και τον δοξάζουμε αδελφοί. Κάθε μέρα ή δυνατό να τον δοξάζαμε γιατί μας πρόσθεσε ο Κύριος σε αυτή την Κιβωτό που λέγεται Εκκλησία του Ιησού Χριστού. Τα αδέλφια μας, το Λόγο Του, το Πνεύμα το Άγιο, την αγάπη δεν υπάρχουν αυτά αδελφοί έξω στον κόσμο και το γνωρίζουμε. Και εγώ όταν πρώτον μπήκα στην εκκλησία και είδα την αγάπη των αδελφών, λέω, πού ήταν όλοι αυτοί οι άνθρωποι. Πού ήταν, αυτοί, πού αυτή η αγάπη. Πώς γίνεται αυτοί οι άνθρωποι να έχουν τόσο αγάπη. Μετά βέβαια κατάλαβα ήταν ο Θεός, ο οποίος έδινε στις καρδιές τους όπως έδωσε και σε μένα και μακάρι να μας δίνει και πιο πολύ αγάπη ο Θεός αδελφοί. Αλλά εξήλθαμε, βγήκαμε, πακούσαμε στη φωνή Κυρίου του Θεού. Υπακούσαμε και είπαμε Κύριε, θα φύγω, θα ακούσω τη φωνή σου, θα προχωρήσω και θα περιμένω να φτάσω στο τέλος στη γη την αιώνια. Στη γη την ουράνια Ιερουσαλήμ την οποία προσμένουμε και περιμένουμε. Αυτή ήταν η εντολή του Θεού στον Άβραμα αδελφοί και ευχαριστούμε τον Θεό γιατί υπάρχουσε αυτός ο άνθρωπος ο οποίος καθώς δεν ήξερε που πηγαίνει ακριβώς ε, γυρνούσε θα δούμε αργότερα ότι γυρνούσε και έμενε σε σκηνές πραγματικά περιμένοντας ο Θεός να του δείξει αυτή τη γη όπου θα μείνει. Μέσα σε όλο αυτό το διάστημα και καθώς η γυναίκα του, η Σάρα, καθώς ξέρουμε ήταν στήρα και δεν μπορούσε να κάνει παιδί, ήρθε ο Θεός και του έδωσε άλλες επαγγελίες. Και του είπε ότι εγώ θα αναστήσω σε σένα σπέρμα. Εγώ θα κληρονομήσω εσένα με παιδί που θα βγει μέσα από τα σπλάχνα σου. Μεγάλος πια ο Αβραμ, καθώς ονομάστηκε μετά και Αβραάμ, καθώς πίστεψε στα λόγια αυτά του Θεού. Μεγάλος πια σε ηλικία, η γυναίκα του στήρα, είχαν περάσει τα γυναικεία και ήρθε η φωνή πάλι του Θεού, αδελφοί, να του πει το αδύνατο. Αυτό που δεν μπορεί να γίνει ανθρωπίνος. Αυτό που δεν χωράει στη λογική του ανθρώπου. Δεν χωράει στη λογική του ανθρώπου. Αλλά ήρθε η φωνή του Θεού και εγώ λέει θα κάνω το σπέρμα σου στα άστρα του ουρανού οι επαγγελίε του και θέλω ευλογήσει τη Σάρα και θα σου δώσω ιό εξ αυτής και θα ευλογήσω αυτήν και θέλει γίνει μήτυρ εθνών βασιλής λαών θέλω εξέλθει εξ αυτής τρομερές υποσχέσεις συνεχίζει ο Θεός και λέει στον άνθρωπο αυτό θέλει γεννήσει Σάρα η το ερχόμενο έτος φτάνει ο Θεός να του πει ότι σε ένα έτος το ερχόμενο που θα έρθει θα γεννήσει η Ω, η Σάρα σε σένα. Υποσχέσεις φοβερές του Θεού και ήρθε η ώρα που ο Θεός τις εκπλήρωσε, αδελφοί. Και ήρθε η ώρα που μέσα από όλε αυτές τις υποσχέσεις και από όλο αυτό το περπάτημα που είχε ο Αβραάμ με το Θεό ήρθε ο Θεός και εκπλήρωσε τις υποσχέσεις του. Γιατί ο Θεός, αδελφοί, είναι πιστός. Και αυτό θέλω, αδελφοί, να μείνει μέσα στην καρδιά μα σήμερα ότι ο Θεό είναι πιστό στι υποσχέσει του. Είναι αληθινό αυτά που σου έχει πει. Και τα προσωπικά και τα εκκλησιαστικά και τα οικογενειακά. Και αν μου φαίνονται αδύνατο να γίνουν. και αν δεν χωράνε στο μυαλό μου γιατί η λογική μου δεν μπορεί να τα εξηγήσει το πώ θα γίνουν. μη σε απογοητεύει αυτό. μη σε απογοητεύει αυτό αλλά κρατεώσου στην πίστη όπως ο Αβραάμ. Πίστεψε σε αυτό που είπε ο Κύριος. Γιατί ήρθε η στιγμή που ο Θεός του έδωσε την επαγγελία αυτή. Του χάρισε ιό από τη Σάρα, τον Ισάκ, που είναι ο και ο της επαγγελίας. Έτσι και μέσα από αυτόν ευλογήθηκε ο Ιακώβ αργότερα και κατά Σάρκα φτάσαμε στο Χριστό και μέσα από τον Χριστό όλα τα έθνη της γης που πιστεύουν σήμερα στο όνομα του Κυρίου μας. Αυτή ήταν η, η ζωή του Αβραάμ. Και λέει ο Λόγος του Θεού μετά δε τα πράγματα ταύτα, μετά από αυτό το περπάτημα δηλαδή που είχε ο Αβραάμ με το Θεό, μετά προχώρησε με τον Κύριο, απίλαυσε επαγγελίε του Θεού, ευλογίε του Κυρίου, την παρουσία του Θεού, μιλούσε με το Θεό, είχε ένα ωραίο πάλι συνήθιο να κάνει θυσιαστήρια στον Κύριο, προσευχές θα λέγαμε σήμερα έτσι προσευχότανε στο Θεό ο Θεός λέει δοκίμασε τον Αβραάμ και είπε προς αυτόν Αβραάμ ο δε είπε ειδού εγώ ήρθε η στιγμή της δοκιμασίας ήρθε η στιγμή ο Θεός να δοκιμάσει την πίστη του αδελφή ξέροντας βέβαια ο Θεός ότι ο Αβραάμ είναι πιστός άνθρωπος αλλά και για τον Αβραάμ τον ίδιο και περισσότερο για όλους εμάς που μελετάμε και διαβάζουμε τη Γραφή σήμερα, να δούμε αδελφοί, ότι ο Θεός μας χάρισε κάτι, μας έδωσε κάτι, μας ευλόγησε σε κάτι, αλλά ο Θεός θέλει και να μας δοκιμάσει, να μας δει, θα είμαστε δόκιμοι. Θα φανούμε δόκιμοι σε αυτό που ο Θεός μας χάρισε ή θα φανούμε άπιστοι σε αυτό που ο Κύριος μας έδωσε. Ο Αβραάμ μέχρι τότε ήταν πιστός, αν και κάποιες φορές ολιγοπίστησε. Έτσι πήγε να κάνει ε, παιδί με τη δούλη του καθ' υπόταγή, καθ' υπόδειξη μάλλον της Άρας. Αλλά έμεινε ως το τέλος και απίλαυσε την επαγγελία. Όμως έρχεται η ώρα τώρα, μας λέει η Γραφή, ο Θεός να δοκιμάσει τον Αβραάμ. Να το δοκιμάσει, αδελφοί. Στους Εβραίους, στην επιστολή προς Εβραίους, τη 1067, θα ήθελα να δούμε λίγο, ε, αν θέλετε να ανοίξουμε, 1067, έρχεται ο Απόστολος Παύλος, και δια Πνεύματος Αγίου μας μιλάει για τον Αβραάμ σε δύο σημεία ιδιαίτερα, τα οποία θέλω να σταθούμε. Και λέει, 1067 σελίδα είναι το ΙΑ, 11ο κεφάλαιο, προς Εβραίους επιστολή. Διαβάζω το 8ο εδάφιο και διαπίστε ως υπήκουσε ο Αβραάμ 8 ο εδαφιο και διαπιστε εκαλείτο να εξέλθει στον τόπο των ομοίων έπελε να λάβει σκληρονομία και εξήλθε μη εξεύρων που υπάγει. Διαπίστε ω παρόκηση στη γη τη Επαγγελία ω ξένη, κατοικεί σα εν σκηνέ, με τα Ισάκια των συγκληρονομούντων τη αυτή Επαγγελία. Διότι περιέμενε την πόλη την έχουσα τα θεμέλια, τη οποία τεχνίτη και δημιουργό είναι ο Θεό. Ο Αβράμ είχε ένα ωραίο χαρακτηριστικό τη υπακοή. Υπάκουε τη φωνή του Θεού. Που σημαίνει ότι είχε τη φωνή του Θεού και την υπάκουε. Γιατί υπακούω σημαίνει ακούω τη φωνή του Θεού και υπακούω σε αυτήν, έτσι. Γιατί αν δεν την έχω τη φωνή του Θεού, πώ να υπακούσω, Έχω τη φωνή του Θεού και υπακούω σε αυτήν. Έτσι ήταν ο Αβραάμ. Όταν έμελε να λάβει η κληρονομιά, εξήλθε μη εξεύρων που υπάγει, όπω είπαμε, και, κατα... και... και κατοικούσε σε σκηνέ. Γιατί κατοικούσε σε σκηνέ, Γιατί περιέμενε, λέει, την πόλη, την έχουσε τα θεμέλια τη οποία τεχνίτη και δημιουργός είναι ο Θεό. Προσέξτε. Από τη μια είναι ότι δεν κατοικώ σε σκηνέ, δεν κατοικούσε σε σκηνέ, και από την άλλη περιέμενε την πόλη που έχει θεμέλια. Προσέξτε, έχει θεμέλια. Οι σκηνέ δεν έχουν θεμέλια. Οι σκηνέ δεν έχουν θεμέλια. Δεν έχουν θεμέλια μέσα στη γη αυτή, αδελφοί. Αλλά ο Αβραάμ περιέμενε την πόλη τη οποία έχει θεμέλια. Και τα αληθινά θεμέλια είναι αυτά που μπαίνουν μέσα στο λόγο του Θεού, αδελφοί. Μέσα στην παρουσία του κυρίου. Αυτά είναι τα αληθινά θεμέλια. Τι να το κάνω να φτιάξω εδώ ένα σπίτι, όχι σπίτι σαν και αυτά τα κτίσματα, αλλά να φτιάξω ένα πνευματικό σπίτι, ένα νίκο, τον οποίο να έχει θεμέλια στη γη αυτή. Δηλαδή μέσα στον κόσμο. Μέσα στα φρονήματα αυτά του κόσμου. Που κυριαρχεί ο διάβολο και ο σατανάς. Δεν θέλω τέτοιο σπίτι να φτιάξω, αδελφοί. Και δεν ήθελε και ο Αβραάμ τέτοιον οίκο να φτιάξει. Γι' αυτό κατοικούσε σε σκηνέ. Γι' αυτό, γιατί δεν ήθελε να έχει θεμέλια, ρίζε δηλαδή πάνω στη γη αυτήν. Αλλά ήθελε πάντοτε να είναι έτοιμο να μεταβεί από πόλη σε πόλη. Να μεταβεί από τόπο σε τόπο όπου αν του πει ο κύριο. Ανάλογα με το τι θα του πει ο Θεό ώστε να είναι έτοιμη η καρδιά του να δεχθεί. Γιατί δένεται πολλέ φορέ η καρδιά μα, αδελφοί, με γήινα πράγματα και δεν μπορεί να ξεκολλήσει από αυτά τα γήινα, που μπορεί να είναι μεγάλα στον κόσμο τούτο, αλλά μπορεί να είναι και μικρά και ασήμαντα, αδελφοί. Και όμω μα δένουν, μα κρατάνε, γιατί έχουμε βάλει θεμέλια εμεί μέσα σε αυτή τη γη. Αλλά έχει αυτό το ωραίο χαρακτηριστικό. Ο Αβραάμ έμενε σε σκηνέ και περίμενε την πόλη η οποία είχε θεμέλια και βέβαια τεχνίτη και δημιουργό είναι ο Θεό. Και λέει στο 17, διαπίστε ο Αβραάμ όταν δοκιμάζετο, να τη δοκιμή τώρα του Αβραάμ. Και φτάνουμε στο σημείο της δοκιμής, στο σημείο εκείνο που ο Θεός ήρθε να δοκιμάσει τον Αβραάμ. Προσέφερε τον Ισάκ. Προσέξτε, προσέφερε, τον έδωσε, τον προσέφερε. Προσφέρω σημαίνει το δίνω κάτω με την καρδιά μου. Δεν το δίνω κάτι με το ζόρι, ή επειδή με βλέπουν οι άλλοι ή επειδή ξέρω εγώ ζορίζομαι να το δώσω. Το προσέφερε αυτό δηλαδή που ο Θεός του είπε το έκανε με όλη του την καρδιά. Το έκανε με χαρά με στην καρδιά του, θα τολμούσα να πω χαρά, όχι γήινη αλλά ουράνια, υπακοή στο Θεό. Και το μονογενή αυτού προσέφερε και το μονογενή προσέφερε. Δεν λέει το μονογενή και το μονογενή γιατί τα έχει προσφέρει όλα στον Κύριο αδελφοί τα έχει προσφέρει όλα στον κύριο, η οικογένειά του, τα υπάρχοντά του, η δούλη του και το, και το μονογενή αυτού προσέφερε, εκείνο ω τη ανεδέχθητα επαγγελία, προ τον οποίο ελαλήθη ότι εν Ισαάκ θα κληθεί σε σπέρμα. Δηλαδή του είχε δώσει επαγγελία ο κύριο, όπω είπαμε, θα γεννήσει ιό και μέσα από τον ιό αυτό εγώ θα ευλογήσω όλα τα έθνη τη γη. Ωραία, κύριε, τη δέχομαι την επαγγελία. Πιστεύω σε σένα, κύριε περιμένω, δεν βγάζω, δεν βάζω θεμέλια στη γη αυτή και έρχεται ο Θεός τώρα να μου πάρει πίσω, σε εισαγωγικά, να μου ζητήσει πίσω αυτό που μου έχει δώσει. Τι λες Κύριε, τι είναι αυτό τώρα που μου συμβαίνει στη ζωή μου, ήταν φωνή Θεού ή δεν άκουσα καλά, θα μπορούσε να πει ο Αβραάμ, έτσι δεν είναι. Μάλλον δεν άκουσα καλά, μάλλον δεν πρόσεξα καλά. Ήταν σίγουρο όμως ο Αβραάμ αδελφοί, ήταν η φωνή του Θεού. Και αυτός που ανεδέχθη τις επαγγελίες προσέφερε τον Ισάκ. αν και είχε τις επαγγελίες, προσέξτε όμως τώρα το μυστικό. Συλλογιστής ότι ο Θεός δύναται νεκρών να αναγύρει. Εξών και έλαβε αυτόν ο πίσω παραβολικός. Είχε δηλαδή στο μυαλό του αδελφή ότι ο Θεός, αν και εγώ τον θανατώσω, και αυτό συγκρούεται με την επαγγελία που μου έχει δώσει ο Θεός, αν και εγώ τον θανατώσω, ο Θεός θα τον αναστήσει. Τόσο δυνατό Θεό πίστευε ο Αβραάμ ότι έχει. Πιστεύεις ότι έχεις δυνατό Θεό. Πιστεύεις ότι ο Θεός αυτό που δεν χωράει στο μυαλό σου και στο μυαλό μου, ούτε στη λογική μου και στα σχέδιά μου, γιατί είμαι άνθρωπος, αδύναμος, αμαρτωλός και δεν μπορώ να σκεφτώ τη βουλή και το σχέδιο του Θεού, ότι ο Θεός μπορεί να το κάνει. Και έχει τρόπο δικό του να το κάνει ο Θεός, αδελφοί. Και μέσα η Αγία Γραφή πάντοτε και είναι γεμάτη με τέτοιες ωραίες εκπλήξεις που μας κάνει ο Θεός αδελφοί. Και ευχαριστούμε τον Κύριο. Και αν βλέπεις τη δοκιμασία και αν βλέπεις τη δυσκολία και το αδύνατο της υποθέσεως αυτή τη στιγμή μη σε καταβάλει αλλά να ενδυναμωθεί την πίστη. Να πάρεις πίστη από το Λόγο του Θεού. Να γεμίσεις με πίστη από το Πνεύμα το Άγιο όπως θα δούμε για να μπορέσεις να προχωρήσεις με τον Ισαάκ στη θυσία. Γυρίζουμε λοιπόν στη θυσία. Του, λέει, του, είπε ο Θεός λοιπόν να τον θυσιάσεις τον οποίον λάβε τώρα τον Υιό σου, τον μονογενή που αγάπησες όλα αυτά πήγαινε θυσιασέ τον εν ορίς, το πρωί σηκώθηκε ο Αβραάμ σαμάρωσε την όνο του πήρε και δύο δούλους και άρχισε να πάει στον τόπο αυτό που του είπε ο Θεός που ήταν περίπου τρει μέρες δρόμος Τρει μέρες δρόμος πήρε και την όνο μαζί του και ξέρετε η όνο αδελφή το καϊδουράκι δηλαδή το οποίο το χρησιμοποιούσαν τότε βέβαια για να βάζουν πράγματα ή να μετακινούνται. Για μας η Ιόνο, είναι, είναι η ταπείνωση. Το γαϊδουράκι είναι ένα ταπεινό ζώο, αν και πολλές φορές μουλαρώνει, έτσι. μουλαρώνει, αν προσέχουμε να μην μουλαρώνουμε. Αλλά είναι ένα ταπεινό ζώο, το οποίο το φορτώνει, το φορτώνει, το φορτώνει και δεν αγκομαχάει. Πηγαίνει, πηγαίνει, πηγαίνει. Θυμάμαι εκεί στην άνθρωπο Μικρό όταν ήμουνα, που είχε εκεί όλο σκαλιά, εκεί ανηφόρε και είχαν τα γαϊδουράκια ε, βάρη πάνω του πολλά και δεν αγκομαχούσαν. Πηγαίνανε, πηγαίνανε, ανεβαίνανε. Η όνο για μα, αδελφοί, συμβολίζει την ταπείνωση. Συμβολίζει το ότι ταπεινώνω τον εαυτό μου ενώπιον του Θεού. Γιατί το να υπακούσω στη φωνή κυρίου του Θεού απαιτεί ταπείνωση. Δεν είναι απλό. Δεν είναι απλό αυτό. Όταν λέω Κύριε αμήν το θέλημά σου να γίνει, τότε εκείνη την ώρα τι κάνω, ταπεινώνομαι. Όταν λέω όχι, το δικό μου θα γίνει ή έτσι θα το κάνει ο Θεός, όπως έχουμε πει ξανά, περηφανεύομαι. Ψώνω τον εαυτό μου εκείνη την ώρα ενώπιον του Θεού. Η όνος λοιπόν είναι η ταπείνωση αδελφοί. Μην ξεχνάτε ότι όταν ο Κύριος ο Ιησούς Χριστός ήθελε να μπει στα Ιεροσόλυμα, τι έκανε. Είπε σε δύο μαθητές του να πάνε να φέρουν μία όνο, ανέβηκε πάνω και μπήκε. Χρειαζόμαστε αδελφοί αυτό το ταπεινό πνεύμα, αυτό το πνεύμα το ταπειό ενώπιον του Θεού, αδελφοί, ενώπιον του Θεού που έκανε τα σύμπαντα, τον ουρανό και τη γη, και να πούμε αμήν, Κύριε, εσύ ξέρεις. Εγώ δεν ξέρω, Κύριε. Και συνεχίζω. Συνέχιζω, Αβραάμ, με την όνο. Και αφού έφτασε μετά από τρεις μέρες δρόμο, στο βουνό από μακριά, είπε στους δούλους, καθίστε εσείς εδώ με την όνο, εγώ θα προχωρήσω λίγο ακόμα με το, με το παιδί να προσκυνήσουμε και θα επιστρέψουμε. Σε όλο αυτό το γεγονός, αδελφοί, θέλω να ε, δούμε ότι δεν είναι αμέτωχος ο Θεός. Αν και τον βλέπουμε να μην ενεργεί προς στιγμή, ο Θεός βλέπει και παρακολουθεί. Δεν είναι ο Αβραάμ μόνος του με τον Ισακ τους δύο δούλους και την Όνο. Είναι και ο Θεός. Και ο Θεός μας βλέπει, αδελφοί. Και ο Θεός μας παρατηρεί, αδελφοί. Και όταν είσαι γονατισμένη και γονατισμένος και κλένε τα μάτια σου και γεμίζουν δάκρυα τα μάτια σου, ο Θεό είναι δίπλα σου. Ο Χριστό είναι κοντά σου. Και όταν είμαι στη δοκιμασία, έτσι και ανεβαίνω και ανεβαίνω με ταπεινό πνεύμα και λέω: Κύριε, βοήθησέ με, ο Θεό είναι δίπλα μα, αδελφοί. Έτσι είναι ο κύριο. Δεν είναι αμέτωχο ο Θεό. Και όταν φτάνουν κοντά, μάλλον πριν φτάσουν, γυρίζει ο Ισακ και αυτό ήταν το τελειωτικό χτύπημα, θα λέγαμε για τον Αβραάμ και του λέει ο γιος του, ο μικρός, «Ε, πατέρα λέει, τα βλέπω λέει, ε, έχεις πάρει τα ξύλα, το, ταξι ε, το αρνί όμως δεν το βλέπω να το έχεις πάρει μαζί που θα, ολοκα... που θα βάλουμε στη, 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 θυσία, δεν το βλέπω να το έχεις πάρει. Και γυρίζει ο Αβραάμ αδελφοί και λέει αυτή τη φοβερή φράση, ο Θεός τέκνο μου θέλει προβλέψει σε αυτόν. Ο Θεός θα προβλέψει. Και το έλεγε Αδελφοί επαληθείας. Γιατί το πίστευε όπως είδαμε στους Εβραίους. Ότι ο Θεός θα προβλέψει. Και αυτό αδελφοί είναι το μήνυμα που ο Θεός θέλει να δούμε σήμερα. Ο Θεός θα προβλέψει. Ο Θεός θα προβλέψει. Εκείνος θα πει τον τελευταίο λόγο. Και ευχαριστούμε τον Θεό. Γιατί δεν θέλουμε να το πούμε εμείς τον τελευταίο λόγο αδελφοί. Αλλά μην φοβηθείς, γιατί ούτε ο διάβολος θα πει τον τελευταίο λόγο. Τον τελευταίο λόγο θα τον πει ο Κύριος ο Κύριος όλων των δυνάμεων. Και αυτός πάντοτε να είναι ο λόγος που το Πνεύμα το Άγιο θα φέρνει μέσα στην καρδιά μας αδελφοί, όπως ο Αβραάμ. Ο Θεός τέκνο μου θέλει προβλέψει. Ο Θεός τέκνο μου. Ο Θεός αδελφέ μου, ο Θεός αδελφή μου θα προβλέψει. Μα πώς θα γίνει, πώς θα το ένα, το άλλο, ο Θεός θα προβλέψει. Και πράγματι αδελφοί, επορεύονται οι δύο μου. Συνεχίζει ο λόγος του Θεού, συνεχίζουν, συνεχίζουν και φτάσαν στο σημείο βέβαια να βάλει τον ιό του, να ετοιμάσει ο Αβραάμ, σίγουρα με πόνο ψυχής αδελφή, αλλά με πλήρη υπακοή στο θέλημα του Θεού. Πλήρη υπακοή στο θέλημα του Θεού. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Ήθε ο Θεός να μας δώσει αυτή την υπακοή αδελφή, να την έχουμε καθημερινά στη ζωή μας. Και εκείνη την ώρα αδελφή που όλα είναι έτοιμα για αυτή τη θυσία, έρχεται ο Θεός. Άγγελος Κυρίου, εφώνησε προς Αυτόν εκ του ουρανού, γιατί ο Θεός αδελφοί φωνάζει εκ του ουρανού. Έρχεται η φωνή του από τον ουρανό και είπε Αβραάμ, Αβραάμ. Ο Δε είπε Ιδού εγώ. Πάντοτε ήταν έτοιμος αυτός ο άνθρωπος όταν τον φώναζε ο Θεός να λέει Ιδού εγώ. Στην αρχή όταν τον φώναξε, τώρα πάλι είμαστε έτοιμοι αδελφοί όταν μας πει ο Κύριος κάτι. Ιδού εγώ Κύριε, Ιδού εγώ, Ιδού εγώ Θεέ μου. Να είμαστε έτοιμοι όταν μας πει ο Κύριος κάτι παρόν κύριε, αυτό που λέμε. Το αυτό σημαίνει. Εδώ είμαι κύριε. Ο δούλο σου ακούει. Μην επιβάλλει τη χείρα σου από το πεδάριο και μην πράξει αυτό μηδέν, διότι τώρα εγνώρισε ότι εσύ φοβήσε το Θεό, επειδή δεν ελυπήθη τον ιό σου το μονογενή διεμέ. Και εκεί που ήταν έτοιμο για τη θυσία Αβραάμ, η λέει του οφθαλμού του, βλέπει ένα κρυό που ήταν πίσω μέσα στα κλαδιά ενό δέντρου μπλεγμένο, ενό τάμνου, τον παίρνει και αντί του Ισάκ βάζει το ζώο απάνω και κάνει τη θυσία. Πείτε μου τώρα τι χαρά είχε αυτός ο άνθρωπος. Τι ευλογία είχε μέσα στην καρδιά του αδελφή; Πόσο ευγνώμων ήταν στο Θεό. Αλλά είχε χάσει την ευγνωμοσύνη του καθόλου στο Θεό. Δεν την είχε χάσει αδελφή; Μέσα στη δοκιμασία του αυτή δεν την έχασε αδελφή; Αλλά περίμενε ότι ο Θεός θα προβλέψει στο τέλος. Και ότι ο Κύριος θα πει τον τελευταίο λόγο. Και πράγματι ονόμασε τον τόπο εκείνον η Ρε που λέγεται ως και τη σήμερον εν το όριο ο Κύριος θα εμφανιστεί και ο Κύριος πάντοτε εμφανίζεται στο όρος, στο όρος το Άγιο της προσευχής, στο όρος της μελέτης του Λόγου του Θεού, στο όρος της παρουσίας του Κυρίου αδελφοί. Εκεί εμφανίζεται ο Θεός. Δεν έχει εμφανιστεί σε μένα ο Κύριος, μπορεί να λέει κάποιο. πήγαινε πλησίασέ τον ένα δεις πώς θα εμφανιστεί. Πήγαινε και πες του Κύριε θέλω να έρθω στο όρο το δικό σου. Θέλω να ανέβω εκεί που είσαι εσύ. Και θα δεις πώς θα σε πάρει, γιατί μόνοι μας δεν, θα, δεν μπορούμε, η αλήθεια είναι, και διαπνεύματος Αγίου με μιας θα σε φέρει στο όρος. Και εκεί θα εμφανιστεί ο Κύριος σε σένα. Και βέβαια, εδώ έρχεται η μεγάλη υπόσχεση του Θεού, όμως σε Αυτόν, ότι επειδή έκανε το πράγμα αυτό και δεν ελυπήθηκε στον ιών σου, ότι ευλογών θα σε ευλογήσω και πληθύνω, θα πληθύνω το σπέρμα σου στα άστρα του ουρανού και εν τω σπέρματί σου θα ευλογηθούν όλα τα έθνη της γης διότι πήκουσα σε στη φωνή μου και εδώ έρχεται αυτή η επαγγελία του Αβραάμ που δεν είναι μόνο προς τον Αβραάμ αδελφοί αλλά είναι και προς τον Ισαάκ και προς τον Ιακώβ και προς τον Χριστό βέβαια φτάνει στο Χριστό για αυτόν είναι και για όλους εμάς που είμαστε παιδιά πίστεως που είμαστε ιοί και θυγατέρες που πιστεύουμε ότι ο Θεός στο τέλος θα ενεργήσει ότι ο Θεός θα πει τον τελευταίο λόγο και αυτό που ο Αβραάμ είπε τότε, ο Θεός τέκνο μου θέλει προβλέψει σε με αυτόν. Αμήν.